Ο Τσελίκα τώρα είναι στην Ιχθυόσκαλα. Είναι σε ένα παρόμοιο σκαρί πάνω με αυτό που μετέφερε Σιδερένιο, με αυτό που μετέφερε μεταλλικό. Τους, μεταλλικό, σωστά, τους 500, 600, 700 ανθρώπους και βυθίστηκε ανοιχτά της πύλου. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αυτοψία εδώ στο σκάφος. Αυτό το σκάφος εδώ είναι περίπου με αυτό το σκάφος παρόμοιο, που έχει μικρό στάφος για 78, παρόμοιο. Έχει, η διαφορά ποια είναι, ότι έχει μήκος 28 μέτρα. Μάλιστα. Εκείνο είχε 30 μέτρα. Μάλιστα. Με τον Νίκο τον Παζούρο θα σας δείξουμε, αφού μετά μιλήσουμε με τον υπεύθυνο. Αυτά τα σκάφη προορίζονται αμυγός για 6 μέχρι το πολύ 10 άτομα πλήρωμα. Mm-hmm. Μαζί με τα σύνεργα τα διάφορα. Όχι παραπάνω. Σαράδικο είναι 6 σκάφος. Με 10 άτομα το πλήρωμα. Έτσι, τόσο προβλέπετε αυτά τα σκάφη εδώ. Τα ελιευτικά, που είναι αμυγός ελιευτικά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε από την Αίγυπτο και πορεία του ήταν η Ιταλία. Ναι. Ενδιάμεσα λοιπόν άρχισε αυτό το σκάφος που είχε πάνω, όπως βλέπετε από την κάτω, δείξτε τις φωτογραφίες να δούμε, είχε εδώ στα πλαϊνά κόσμο πάρα πολύ που δεν καταλάβανε ο καθένας ούτε ένα τετραγωνικό. Καταλαβαίνετε, για να συμπτυχθούν και να πάρουν περισσότερα λεφτά οι δουλέμποροι. Παίρνανε σύμφωνα με πληροφορίες, τους ψαρεύανε από το ίντερνετ και παίρνανε 4.000 δολάρια με 6.000 δολάρια το κεφάλι. Ναι. Εδώ λοιπόν φανταστείτε και εδώ. Εκμεταλλευτήκαν το χώρο στιβαγμένα άτομα. Κάτω που είναι τα ψυγεία στο αμπάρι που δεν μπορούμε να μπούμε και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, γυναικόπαιδα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει πολλά εργαλεία και είναι αμυγός για μεταφορά του πληρώματος των 10 περίπου ατόμων, 6 με 10 και τα σύνεργα. Επαγγελματικό πλοίο είναι, ούτε για ένα παραπάνω. Σκάφος, Γιώργο. Η δουλειά του είναι το ψάρεμα. Ακριβώς. Επαγγελματικό ψάρεμα. Αυτή τη δουλειά κάνει το σκάφος. Μόνο. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Βογιατζόγλου Γιώργος, πάμε. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο προς τα δω. Είναι ο υπεύθυνος εδώ να μας πει ακριβώς για αυτό το καράβι και τις δυνατότητες που έχει ένα τέτοιο είδους καράβι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τα αλιευτικά σκάφη, όπως είναι μηχανότρατες εδώ που είμαστε, μηχανότρατα και τα αγριοί, οι δυνατότητές τους είναι να μεταφέρουν ψάρια, όχι κόσμο, αλιεύματα. Γι' αυτό λέγεται και αλιευτικό. Όπως επίσης τα πιστοποιητικά τους αυτών των σκαφών είναι, αν τα σωστικά τους μέσα είναι παραδείγματος χάρη για 6 άτομα, το σκάφος, τα σωστικά του μέσα είναι, πάντα είναι λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι η πλευστή του σχεδία είναι για 8-12 άτομα. Το live draft, το βαρελάκι, είναι για 12-14 άτομα. Τα κυκλικά σωσίδια, τα τζάκετ είναι πάντα παραπάνω. Είναι 8 με 10. Αν η σύνδεση του σκάφους είναι για 6 άτομα. Είναι πάντα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εδώ, σας είπα, είναι αλιευτικό. Είναι μηχανότρατα, είναι αλιευτικό. Πριν που μιλάγαμε, είπατε ότι αυτά που χρησιμοποίησαν οι λαθρέμποροι ήταν αυτά τα για σκράπ, που είναι τα τελείως τα σαπιοκάραβα. Ναι, αυτά τα σκάφη εμάς εδώ δεν κυκλοφορούν εμάς εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τα σκάφη μηχανότρατες και γερία αυτά επιθεωρούνται από τους νεογνώμονες και από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων. Έτσι, και πλήρουν όλα τα μεταλλεία. Τα σκάφη εμάς εδώ στο Αιγαίο, Μεσόγειο, δεν παίρνουν πιστοποιητικά. Πρέπει να πληρεί προϋποθέσεις με δύο λόγια. Πρέπει να πάρουν πιστοποιητικά για να μπορούν να φύγουν. Για άλλη, ναι. Άρα... Και τα σκάφη, όπως ξέρετε, αυτά όλα εδώ παρακολουθούνται από ICE και μου, VMS. Δηλαδή... Γιώργο μου, το σκάφος αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησε με 600 ανθρώπους πάνω, λοιπόν, ήταν καταδικασμένο. Και καλά τώρα, τι συζητάμε. Βέβαια, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει έλεγχη εκεί. Ακούτε τι λέει. Στην πορεία αντέδρασαν λοιπόν πολλοί ότι δεν πάει, γιατί χάλασε η μηχανή. Ήμουν σε πιο κάραβο. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ακτιβίστρια μίλησε με τις αρχές της Ιταλίας ότι πριν. Αυτή είναι η μόνη που γνώριζε, Γιώργο. Και αυτό προκαλεί και μια πορεία. Περιέργως. Είναι η μόνη που συνομιλούσε με τους διακινητές, συνομιλούσε με τους ανθρώπους των επάνω. Η μόνη που γνώριζε την πορεία του σκάφου. Πώς το γνώριζε αυτή, ότι ξεκίνησε ένα σκάφος, γνώριζε και πόσο κόσμο ήταν μέσα από ό,τι φαίνεται, γιατί έδινε και εντολές και οδηγίες. Έλεγε: προσέξτε, μην πάτε αριστερά, μην πάτε δεξιά. Δύο-τρεις λέει από εσάς να παίρνουν τα τρόφιμα και να τα διανέμουν στου άλλου. Μη σηκώνεστε, λέει οι υπόλοιποι. Πώς τα ήξερε όλα αυτά. Έλατε. Ένας άνθρωπος. Δεν τα ήξεραν οι αρχές αυτά. Σε όλο τον πλανήτη. Τα ήξερε η Ναουάλ Σούφη. Ναι. Πώς τα ήξερε αυτά η γυναίκα αυτή. Σε όλο τον πλανήτη ένας άνθρωπος. Ναι, ναι. Προκαλεί μια απορία. Πώς. Οι πληροφορίες. Από τη συγκεκριμένη κυρία λένε ότι πριν βυθιστεί λοιπόν, ναι, 48 μίλια από την πύλο, υπήρχαν νεκροί κάτω στο αμπάρι. Ακριβώς. Τώρα, ίσως αντιδράσανε και οι διακινητές δεν τους αφήσανε και τους κακοποίησανε ή τους δολοφονήσανε, ούτες δεν γνωρίζει. Τους δολοφόνησαν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Έπαθαν ασφυξία από τις συνθήκες κατά τις οποίες ήταν στιβαγμένοι άνθρωποι. Έτσι. Στο αμπάρι του σαπιοκάραβου. Μα όταν είναι κάτω 400 άτομα
και εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι χωρίς παράθυρα κάτω, δεν ξέρω αν έχει παράθυρα κάτω. Λέστερο, βέβαια. Όχι, δεν υπάρχουν παράθυρα κάτω. Στο ψυγείο και mm-hmm. δεν υπάρχουν. Δεν έχει παράθυρα. Είναι τα ψυγεία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα είναι ένα κλειστό κλουβί κάτω. Μάλιστα. Από μέταλλο, από σίδερο. Ναι, γιατί το σκάφος είναι επαγγελματικό, Γιώργο. Δηλαδή, δεν κάνει κλουβί. Τώρα δεν υπήρχε. Προφανώς. Πόσα τετραγωνικά είναι το αμπάρι, πόσα τετραγωνικά είναι, Γιώργο, να μας πει ο άνθρωπος. Να σου πω, είναι περίπου 1,75 ύψος. Ναι, 1,75 ύψος το αμπάρι. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι περίπου κάτω, εκτός από το ύψος. Σε τετραγωνικά, 40-30. 40-30. Πόσο, όταν στη βάζεις. Μεγάλο. Και κάτω είχε 200-300 άτομα. Σε 40-30 τετραγωνικά. Δεν ξέρει πόσα είχε. Πού να ξέρει. Σαν τις Σαρδέλες ήταν πάντο διάφορα. Καλά, εννοείται, παιδιά, πώς ήταν. 30-30. Όπως ήταν και πάνω, 35-40, εκεί. Έτσι ήταν. Λοιπόν, Γιώργο. Όπως βλέπετε, τη φωτογραφία ήταν εδώ πίσω, στην Πρίμνη, στην Πλώρη, πάνω. Γεμάτο κόσμο. Που δεν φαίνεται. Γεμάτο κόσμο, έτσι είναι. Άλλα 80 άτομα, γεμάτο κόσμο. Ήταν μοιραία, δηλαδή μια μετακίνηση μικρή να κάνανε ακριβώς, έτσι για να δούνε όπως από μια πλευρά. Όπως και έγινε. Τούμπαρε και εκεί έχει 5 χιλιόμετρα βάθος, έτσι. Εκεί μιλάμε για το πιο βαθύ σημείο.